Έχεις το script μπροστά σου. Βέβαια. Προλόγησε το επόμενο θέμα, το οποίο μάλιστα το βρήκες εσύ. Πάμε. Λοιπόν, θα γνωρίσουμε την Ίνα Μαζάνη. Είναι μια καλλιτέχνηδα η οποία έγινε γνωστή από την πρώτη καραντίνα, καθώς όπως γνωρίζει πάρα πολλοί ηθοποιοί και καλλιτέχνες γενικότερα έμειναν σπίτι. Είπαμε, παρά τις δυσκολίες, παρά το lockdown, παρά την καραντίνα τη γενικότερη, ο πολιτισμός δεν γίνεται να σβήσει και οι άνθρωποι που αγαπούν το θέατρο, τον κινηματογράφο, το σανίδι, νομίζω βρίσκουν τρόπους να παραμείνουν στο προσκήνιο και να διαφημίσουν την τέχνη τους. Κυρία Μαζάνη, τι κάνετε, καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια χαρά εσείς. Δεν ξέρω, είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να επικοινωνούμε με ανθρώπους του πολιτισμού, με ανθρώπους της τέχνης, σε μια δύσκολη περίοδο για όλους μας και σε μια περίοδο που τα θέατρα, οι κινηματογράφοι, γενικά τα θεάματα έχουν κατεβάσει ρολά. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στις μέρες μας για όλους. Καλλιτέχνες και μη κατά τη γνώμη μου, γιατί γνωρίζοντας και ανθρώπους από άλλα περιβάλλοντα, θεωρώ ότι όλοι έχουν περάσει δύσκολα με αυτή την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, όλα για κάποιο λόγο. Οπότε προχωράμε και βλέποντας και κάνοντας. Λοιπόν, κάποια βιντεάκια σας, από ό,τι με έχει ενημερώσει και η Εύη που έκανε το ρεπορτάζ, έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο. Ναι. Ποιος ήταν ο αρχικός στόχος και η απήχηση του κόσμου σε αυτό που έχετε κάνει? Αρχικός στόχος δεν υπήρχε. Υπήρχε αρχική διάθεση για δημιουργία οποιασδήποτε κατάστασης. Ξεκίνησε τελείως τυχαία. Ήμουν μέσα στο σπίτι πολλές ώρες και απλώς έκανα μία πλάκα σχετικά με προφορές κτλ. Και σιγά σιγά άρχισα να σκέφτομαι ότι θα μπορούσα να δώσω μία προφορά και γενικώς να φτιάξω μία περσόνα γύρω από αυτό το πράγμα. Και εν τέλει δημιουργήθηκε έτσι. Και όταν τυχαία ανέβασα πάλι ένα βίντεο στο Instagram, είδα ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα για το ποια είναι, τι κάνει. Οπότε θεώρησα ενδιαφέρον, ας πούμε, και αστείο να φτιάξω μια περσόνα η οποία θα μιλά για πράγματα της καθημερινότητας. Ο κόσμος έχει ανάγκη την περίοδο της καραντίνας να βλέπει ηθοποιούς, έτσι έστω και μέσα από το Instagram, το TikTok και άλλες εφαρμογές, να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, να δίνουν μια παράσταση. Η επικοινωνία, βέβαια, κυρία Μαζάνη και Εύη Σπανού, είναι διαφορετική ανάμεσα στο κοινό και τον ηθοποιό σε ένα θέατρο, σε live θεατρική παράσταση. Έχει ωστόσο και την ιδιαιτερότητά της, έχει και τα θετικά, μια επικοινωνία μέσα από το διαδίκτυο. Σίγουρα, γιατί το να μην έχεις θεατές απέναντι, να υπάρχει ένα στίχος ή μια οθόνη, είναι τελείως διαφορετικό. Δεν μπορείς να πάρεις την άβρα των ανθρώπων ή το απλό χειροκρότημα. Παρ' όλα αυτά, ήταν ένας τρόπος να βοηθήσω ανθρώπους και να βοηθηθώ και εγώ σε αυτό το πράγμα, γιατί μου ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα με ανθρώπους, είτε γνωστούς είτε όχι, οι οποίοι μου έλεγαν το ίδιο πράγμα, ότι σε ευχαριστούμε που μας κάνεις να γελάμε. Γιατί οι άνθρωποι, συγγνώμη, είχαν πάρα πολύ χρόνο στο σπίτι να χαζέψουν πράγματα στο ίντερνετ. Οπότε όταν έφταναν στο προφίλ μου, έβλεπαν πράγματα τα οποία τους έκαναν να ανοίγει καρδιά τους λίγο. Και αυτό είναι που με έκανε και εμένα, θέλω να συνεχίσω να μιλάω για πράγματα. Μάλιστα. Μπορούμε να ακούσουμε λίγο το κλιπάκι, Δημήτρη, να μπούμε λίγο στο κλίμα για να το σχολιάσουμε. Songs sound the same where we turn off the light. All the songs sound the same when we do a midnight. All the songs sound the same. Κυρία Μαζάνη, ο στόχος για το επόμενο διάστημα, τα όνειρα για έναν καλλιτέχνη, για μια καλλιτέχνηδα σε περίοδο καραντίνας και κορονοϊού, φαντάζομαι δεν σταματούν. Ονειρευόμαστε σίγουρα και τα σχέδια. Το βίντεο που δείξατε είναι αφορμή να μιλήσω ότι έκανα και το πρώτο μου βίντεο κλιπ, λοιπόν, δικό μου κομμάτι. Οπότε ναι, είτε με καραντίνα είτε όχι, είτε μέσα από το σπίτι είτε work from home, είναι εφικτό να ονειρεύεσαι και να φτιάχνεις πράγματα για το μέλλον. Και έχουμε αρκετό χρόνο να δούμε πού θέλουμε να κατευθυνθούμε και ποιοι θέλουμε να είμαστε στο μέλλον. Βέβαια, κυρία Μαζάνη, η Ελλάδα της υγειονομικής κρίσης, καθώς πριν από λίγα χρόνια μιλούσαμε για οικονομική κρίση, η Ελλάδα της υγειονομικής κρίσης δίνει ευκαιρία στους νέους καλλιτέχνες, και με αυτή την απάντηση να κλείσουμε. Θα πω ότι δίνει ευκαιρίες, αρκεί να είσαι ανοιχτός και να παρακολουθείς συνέχεια τι γίνεται τριγύρω. Και όσο πιο ανοιχτός είσαι και εκπέμπεις αυτό που θέλεις να είσαι, θα συμβεί. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ από Ηράκλειο. Να είστε καλά. Να είστε καλά.